Με τη σταυρούλα να πλαντάσει το κλάμα κυριολεκτικά στο άκουσμα του όνοματό σου. Σίγουρα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για αυτή να συνεχίσει το παιχνίδι χωρίς εμένα και ελπίζω να την παλεύει τώρα, να το πω και έτσι απλά. Εσύ απογοητεύτηκες από κάποιον φέτος? Είχα κάποιες έτσι, μια πικρία, να το πω έτσι, με τον Νίκο. Με τον Νίκο είμαστε πάρα πολύ φίλοι έξω, τουλάχιστον ήμασταν. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Αλλά όταν μπήκαμε στο παιχνίδι ήταν λίγο διαφορετικός. Έκανα πολλές απόπειρες εκτός κάμερες να μιλήσουμε, να του πω εσύ, έλα εδώ να πούμε δύο λόγια. Αλλά δεν ήθελε. Μου είπε ότι ό,τι έχω να πω το λέω πάντα μπροστά στην κάμερα. Ό,τι γινόταν έπρεπε να γίνεται on camera. Και αυτό είναι που λίγο με πίκρανε. Αλλά δεν ξέρω. Πιστεύω ότι μόλις τελειώσει θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε. Τάκης Καραγκούνιας. Γνώμη μου, έτσι, overall, μπορώ να πω ότι είναι ένας άνθρωπος που το παιχνίδι δεν του έκανε καλό, αλλά δεν είναι κακός άνθρωπος. Και πιστεύω ότι έξω θα είναι τελείως διαφορετικό. Επίσης, ο Τάκης είπε ότι ο Ηλίας Γκότσης σου έδινε φαγητό και έτρωγες παράνομα. Κανένας άνθρωπος έτρωγε παράνομα, είναι ο Τάκης. Είναι πολύ εύκολο να κατηγορήσεις άλλους ανθρώπους και να μην κοιτάξεις λίγο τι έκανες εσύ. Θέλω να μου πεις λίγο αυτός όλος ο ντόρος που έγινε με την περιβόητη λίστα που προκάλεσε την αποβολή του Ηλία από το παιχνίδι. Ήταν ένα χαρτάκι το οποίο δεν θέλει πάρα πολύ σκέψη. Να σκεφτεί κάποιος ότι το έχω γράψει εγώ γιατί δεν ήξερα αγγλικά ο Ηλίας. Οπότε μου ζητήθηκε να γράψω αυτή τη λίστα. Τώρα από εκεί και πέρα. Αυτό το πράγμα η παραγωγή το γνώριζε. Δεν το αρνούμε. Εγώ έγραψα το χαρτάκι, δεν το έδωσα εγώ. Δεν είχα την επικοινωνία εγώ με αυτόν τον άνθρωπο εκεί πέρα που δόθηκε το χαρτάκι. Από εκεί πέρα όμως ξαναλέω ότι ο Ηλίας, κατά τη δική μου γνώμη και κατά τα λεγόμενα ανθρώπων της παραγωγής, γιατί εγώ ήθελα να είμαι ξεκάθαρος ότι έχει γίνει, να μην αδικηθεί κάποιος, δεν έφυγε το χαρτάκι. Με το που τελείωσε όλο αυτό, εγώ πήγα και έπιασα την παραγωγή και τους είπα ακριβώς πώς είχε η κατάσταση. Και μου λένε από την παραγωγή ότι ο Ηλίας δεν φεύγει για το χαρτάκι μόνο. Οπότε από τη στιγμή που παρέμεινα, δίκαιο θεωρώ ότι παρέμεινα, αν δεν ρωτά τη δική μου γνώμη, η απάντηση είναι εκεί πέρα. Όποιος παρανομούσε. Πάντως ο Ηλίας έχει κάνει μια κίνηση που ενδεχομένως να σημαίνει κάτι, όπως το να σε κάνει follow από το Instagram με το που βγήκε το παιχνίδι. Όντως. Ναι. Εντάξει. Στενάχωρο. Θα σε αλλάξω τώρα κεφάλαιο και πάμε στον Σπύρο Μαρτίκα. Υπάρχει. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ καλός. Είναι μια ψυχή πραγματικά μικρού παιδιού. Θέλω να ακουστεί αυτό με την καλύτερη ανεμπορία. Δηλαδή είναι τέρμα αγνός. Είναι πάρα πολύ ευχάριστος στην παρέα. Έχει πάρα πολύ χιούμορ. Να είναι δίπλα μου, να με βοηθήσει, να μου φέρει το πρωί νερό, να μου κουβαλήσει την τσάντα, να μου στρώσει τις κουβέρτες. Δηλαδή, είναι πολύ δοτικός σαν άνθρωπος και νομίζω μπορώ να καταλάβω τον λόγο που η Βρυσίδα είναι τόσο ερωτευμένη μαζί του. Το ότι φτάσανε στο τέλος όλοι να είναι αντιμέτωποι με τη σταυρούλα, μέχρι και ο Σάκης, ο οποίος με έπιασε off camera και προσπάθησε να μου πει ότι η Ρέιλια τι κάνει με τη σταυρούλα. Τύπου λίγο πριν τον τελικό, όταν είχαμε μείνει 7 άτομα, μου λέει ο Σάκης. Τι ρόλο τραβάς με σταυρούλα, έλα από εδώ μου λέει, να σου έχει κάνει αυτό, σε ψήφισε. Του λέω Σάκη μου, η σταυρούλα είναι ένα εξαιρετικό πλάσμα. Ο Σάκης προσπαθούσε να αλλάξει τη στάση σου απέναντι στη σταυρούλα. Ο Σάκης μου έκανε κουβέντες. Μου έκανε κουβέντες και off camera ένα βράδυ ήταν μια κουβέντα μεγάλη τύπου για ποιο λόγο είσαι με σταυρούλα, δεν καταλαβαίνω, τι βρίσκεις σε αυτό το άτομο. Του λέω Σάκη μου είναι δικό μου το θέμα να επιλέξω ποιους ανθρώπους. Ποιος θα ήθελες να κερδίσει το Survivor All Star? Η Σταυρούλα. Αν όχι η Σταυρούλα. Θέλω. Εκτός η Σταυρούλας πρέπει να πω κι άλλον. Τελική τριάδα πες μου. Εγώ βάζω Σταυρούλα, Μάριο και Νίκο. Θα ήθελα. Από εκεί και πέρα αν η Σταυρούλα μου λες ότι πρέπει να είναι έξω, βάζω το Σάκη. Αξίζει πολύ να το πάρει η γυναίκα και πόσο μάλλον μια γυναίκα η οποία τόσο καιρό έχει δείξει ποια είναι αγωνιστικά και ποια είναι σαν άνθρωπο. Συμφωνώ και εγώ εδώ. Με την Αλεξάνδρα, η σχέση σας δοκιμάστηκε για δεύτερη φορά στην απόσταση. Τώρα, ίσως είναι μια ευκαιρία να κάνετε και ένα βήμα παρακάτω. Αν δεν είχαμε αυτό στο μυαλό μας, δεν θα μπαίναμε στη διαδικασία αυτή τη δεύτερη φορά και δεν προφανώς το έχουμε σκεφτεί. Απλά όλα θέλουν τον χρόνο τους και τον καιρό τους. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι είναι η πρώτη μου προτεραιότητα με το που βγω να είναι το επόμενο βήμα στη σχέση μου, αλλά σίγουρα σε διαβεβαιώνω ότι η Αλεξάνδρα είναι ο άνθρωπος της ζωής μου.